Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή καλείται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό μιας δύσκολης χρονιάς, στο τέλος της οποίας τοποθετούμε την αρχή της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Οφείλω δε να επισημάνω ότι μου έκαναν εντύπωση οι τοποθετήσεις των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας. Μισές αλήθειες, μεγάλα ψέματα και πρωτοφανής επίδειξη έλλειψης μνήμης. Αντιλαμβανόμαστε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, ότι θέλετε να ξεχάσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησής σας. Να ξεχάσετε πως οι πολιτικές σας είναι αυτές που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Δυστυχώς όμως για σας, παρά τα προβλήματα, δεν το ξεχνά ο ελληνικός λαός. Και επιτρέψτε μου να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Πήρατε έλλειμμα περίπου 9,85 δις ευρώ και το παραδώσατε στα 36,2 δις ευρώ σχεδόν, το τριπλασιάσατε. Πήρατε χρέος στα 170 δις και το πήγατε στα 300. Και φορτώσατε τη χώρα με χρέος 130 δις και πάνω σε 5 χρόνια. Ακόμα και την τελευταία χρονιά της διακυβέρνησής σας, τη στιγμή που η κρίση κορυφωνόταν, καταφέρατε να αυξήσετε τις δαπάνες του δημοσίου κατά 10 δις ευρώ. Κατά τα άλλα, εξακολουθείτε να εμφανίζεστε ως νοικοκύριδες. Μετά, αντί να αναλάβετε τις ευθύνες σας, στηρίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε για να σώσουμε τη χώρα, αρχίσατε τις κουτοπονηριές και τις υποκρισίες. Γιατί είναι κουτοπονηριά να ισχυρίζεστε ότι δεν έτρεχε τίποτα, αρκεί να κρύβαμε την πραγματική κατάσταση της χώρας, να δανειζόμαστε και μετά να λέγαμε την αλήθεια. Ξέρετε ότι αυτό θα έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και είναι υποκριτική η στάση σας για το μνημόνιο. Εντός των συνόρων είστε πολέμιοι του. Μόλις βγαίνετε έξω, βάζετε πολύ μνημόνιο στο κρασί σας. Καταστρέψατε τη χώρα και αρνείστε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια τη διάσωσή της. Ανεύθυνα κυβερνήσατε, ανεύθυνα αντιπολιτεύεστε. Και θα ήθελα να απευθυνθώ και στους συναδέλφους της αριστεράς. Διακρίνεστε για την υπερβολική καταγραφή των ευθυνών του ΠΑΣΟΚ. Εκεί που έχετε μια δυσκολία είναι να αναφερθείτε στις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Δύο φορές, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα μπήκε υπό επιτήρηση. Αυτό δεν το έχετε αναφέρει ούτε μία φορά. Ούτε μία. Γιατί αυτή η δυσκολία? Ξέρετε ότι παραλάβαμε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Γιατί δεν το λέτε? Και γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό τι θα σήμαινε χρεοκοπία? Γιατί δεν λέτε ότι θα σήμαινε πως το κράτος δεν θα μπορούσε να πληρώσει κανένα μισθό και καμιά σύνταξη? Γιατί δεν λέτε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων θα έκλεινε από τη μια μέρα στην άλλη? Ποιος θα ήταν τότε ο μεγάλος χαμένος? Οι έχοντες και οι κατέχοντες ή οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου? Θα υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική αδικία από το αποτέλεσμα που θα επέφερε μια χρεοκοπία? Αυτή τη μεγάλη κοινωνική αδικία καταφέραμε να την αποτρέψουμε με δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις, με μεγάλο κόστος. Αλλά σας ρωτώ, υπάρχει μεγαλύτερο κόστος από τη χρεοκοπία της χώρας? Για μας που έχουμε μάθει να βάζουμε πάνω από το κομματικό το πατριωτικό συμφέρον, δεν υπάρχει. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, όλοι αναγνωρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα μας. Αναγνωρίζουν ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν πάνε χαμένες. Πιάνουν τόπο. Οι μόνοι που δεν το αναγνωρίζουν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιμένετε να καλλιεργείτε κλίμα απεσιοδοξίας και μιζέριας. Επιμένετε να καλλιεργείτε ένα κλίμα ητοπάθειας. Επιμένετε να περνάτε στον ελληνικό λαό την καταστροφική άποψη πως ό,τι και να κάνουμε είμαστε χαμένοι από χέρι. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς
ούτε στην αποτυχία των προσπαθειών του ελληνικού λαού ποντάρουμε, ούτε την επιστροφή στη δραχμή οραματιζόμαστε. Εμείς, σε αντίθεση με εσάς, πιστεύουμε στις δυνατότητες του ελληνικού λαού, στις δυνατότητες της Ελλάδας. Και από ό,τι βλέπετε, ό,τι κι αν λέτε τα καταφέρνουμε. Με κόστος, με πολιτικές δυσκολίες, αλλά τα καταφέρνουμε. Σώζουμε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Αλλάζουμε την Ελλάδα προωθώντας ριζικές αλλαγές παντού. Διορθώνουμε παθογένειες δεκαετιών. Θέλουμε από αυτό το βήμα, παρά τις δυσκολίες και με τη συνέστηση ότι δεν είμαστε ούτε χαρούμενοι ούτε ευτυχισμένοι για αυτά που παραλάβαμε, αλλά και για αυτά που περνάμε, να στείλουμε πραγματικά ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Τα δύσκολα έχουν περάσει. Βεβαίως έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε κι άλλα δύσκολα μπροστά μας. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι κι αν κάνετε, ό,τι κι αν λέτε, να μην τα καταφέρουμε. Το 2011 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά και καθοριστική. Αυτή τη χρονιά δεν θα αρκεστούμε μόνο στην προσπάθεια να βάλουμε τάξη στα οικονομικά μας. Δεν θα αρκεστούμε μόνο στην προώθηση των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος. Στόχος μας είναι, με σχεδιασμένες δράσεις, να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και το κάνουμε ήδη στο μέτρο του δυνατού. Και δέσμευσή μας είναι στη δύσκολη αυτή διαδρομή. Όσο πετυχαίνουμε τους στόχους μας, όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά μας, να αποκαθιστούμε το εισόδημα αυτών που δεν έφταιγαν για την κρίση, αλλά έβαλαν πλάτη για το ξεπέρασμά της. Κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, μπορείτε να προφητεύετε ό,τι θέλετε, αλλά για ένα να είστε σίγουροι. Εμείς δεν πρόκειται να λιποταχτήσουμε. Από το γήπεδο ούτε θα φύγουμε, ούτε θα πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα, ούτε θα είμαστε θεατές μιας εθνικής προσπάθειας την αποτυχία της οποίας θα προφητεύουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, όσοι επέλεξαν την τακτική αυτή προσβλέποντας είτε την κατάρρευση της κυβέρνησης, είτε την ολική τους επαναφορά, πήραν πρόσφατα αποστομωτική απάντηση από τον ελληνικό λαό. Και θα την ξαναπάρουν αν συνεχίσουν να επενδύουν στην αποτυχία της χώρας, στην αποτυχία του αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουμε καθημερινά τη μάχη μας και θα πετύχουμε. Όχι για μας, όχι για την εξουσία. Θα πετύχουμε για το καλό της Ελλάδας. Θα πετύχουμε για το καλό του τόπου και για το καλό των ανθρώπων. Μη γελάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταστρέψατε τον τόπο. Σας ευχαριστώ.